Να σα ρωτήσω αν έχουμε και τι λεπτομέρειε αυτών των σχεδίων. Δηλαδή, όταν λέμε ανάπλαση βόρεια νότια παραλία, μπορούμε πραγματικά να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι πρόκειται μπορεί να, και τι μπορεί να συμβεί ε, στι δύο αυτέ πανέμορφε γωνιέ τη πόλη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ε, αυτά τα δύο έργα που αναφέρατε τώρα στο τέλο, όπω και τα προηγούμενα, όπω και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, ε, αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα και να υπογραμμίζουμε συνέχεια είναι. Η, συγκεντρω... η, ολοκληρωτική μάλλον προσέγγιση του προβλήματο. Δεν κάνουμε μια παρέμβαση απλά για να την κάνουμε, μια ανάπλαση απλά για να την κάνουμε, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε ένα στίγμα, μια συνολική πολιτική στο πώ θα αντιστρέψουμε ορισμένε καταστάσει πολύ προβληματικέ για την πόλη τη Καστοριά. Πριν πω σε περισσότερε λεπτομέρειε, ήθελα απλά να επισημάνω, όπω είπατε και εσεί στην αρχή, απλά για να το διευκρινίσουμε, ότι αφορά τον αστικό ιστό τη πόλη και μάλιστα μα ζητήθηκε να βρούμε την πιο υποβαθμισμένη σε όρου οικονομική και κοινωνική, αν θέλετε, πραγματικότητα περιοχή τη πόλη. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η απέτηση τη διαχειριστική και τη πρόσκληση τη ίδια ότι δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο, την, την πόλη, το όλα τα πολυδομικά συγκροτήματα τη πόλη. Οπότε εκεί έπαιξε και ένα καθοριστικό ρόλο η διαδικασία διαβούλευση με όλου του εταίρου. Ε, συγκεντρώσαμε αρκετά στοιχεία, ακόμα και πρωτογενή έρευνα κάναμε σε μερικέ περιπτώσει και διαπιστώσαμε ότι αυτό που κυρίω χρήζει παρέμβαση είναι τα δύο πολεοδομικά συγκροτήματα τη παλιά πόλη και τη αγορά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από τεχνικά έργα, έργα υποδομών, όπω αναφέρατε νωρίτερα, είναι οι αναπλάσει τη βόρεια και νότια παραλία, είναι οι αναπλάσει και ανακατασκευή σχεδόν εξ των δύο πλατειών ναι. Απέναντι ναι. από το Δημαρχείο, όπως επίσης και άλλη μια προσπάθεια από το Δήμο Καστοριάς για το ασχοντικό του Χριστόπουλου. Ε, αυτές οι αναπλάσεις περιλαμβάνουν, οι οποίες έχουν ένα μεγάλο βαθμό οριμότητα, είναι αρκετά όριμε και θα μπορούσαν να προχωρήσουν πολύ γρήγορα, αν και εφόσον βέβαια εγκριθεί το, το δικό μας σχέδιο έναντι των υπολείπων ανταγωνιστικών, ε, οδηγούν σε μια ανακατασκευή Τόσο του πλακώστρωτου, όσο και των ε, χώρων πρασίνων, χώρων στάθμευση και ακόμα, χώρων καταστημάτων. Ακόμα και του οδοστρώματο. Ε, τα καταστήματα δεν μπορούμε να παρεύουμε ε, κύριε, γιατί πολύ. να το πούμε το εξή, ότι όταν έγιναν οι δύο παραλίε, έγιναν προφανώ για να εξυπηρετήσουν τι ανάγκε τη τότε εποχή. Έτσι. Είναι. Η ζωή όμω τρέχει και αλλάζει. Και είναι βέβαιο ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή τόσο η βόρεια όσο και η νότια παραλία. Ε, λέτε λοιπόν ότι αλλάζουν τα πάντα Από το πλακόστρωτο μέχρι τις θέσεις πάρκινγκ Αλλά και τις θέσεις των τραπεζοκαθισμάτων Ίσως και με προσβλέψεις για πεζούς και ποδηλάτες Δεν ξέρω έτσι, πώς το έτσι, σκέφτεστε έτσι, 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 έτσι ακριβώς, ειδικά στην νότια παραλία Η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη οριμότητα του αργού Θα μπορούσε πολύ γρήγορα να ξεκινήσει ε, φανταστείτε ότι προβλέπετε ακόμα και σημείο για αναστροφή των αυτοκινήτων, το οποίο θα έλυνε αυτά τα γνωστά προβλήματα εκεί στο Σταυρό που κάνουμε τι μανούβρε χωρί να ξέρουμε ποιο έρχεται. και λίγο νωρίτερα πίσω από που τη κάνουμε. Ναι, ναι, <laughs> προς... Όλα αυτά γίνεται μια διευθέτηση, μια <laughs> διευθέτηση του χώρου συνολικά. Επανακαθορίζονται οι χρήσει και γίνεται μια σαφή ε, αναδιατύπωση ε, του όλου σχεδίου και τη λειτουργικότητα τη περιοχή. Ε, είναι ένα από τα πιο πολύσύχναστα σημεία τη πόλη τόσο για του κατοίκου, όσο και για του επισκέπτε. Οπότε πρέπει και εμεί να ανταποκριθούμε, όπω είπατε, στι σημερινέ απαιτήσει. Ειδικά αφού θέλουμε να προωθήσουμε τον, τον τουρισμό σαν μια εναλλακτική πηγή οικονομική δραστηριότητα στην πόλη μα, γίνεται σαφώ διαχωρισμό τόσο των αναγκών και ικανοποίηση των αναγκών, των πολιτών, των, των ε, περιηγητών, ε, αλλά και των καταστηματαρχών. Άρα των λέτε, υγιών. σχεδιασμός από την αρχή, μάλλον, ήδη υπάρχει το σχέδιο, αλλιώς θα παρκάρουμε, αλλιώς θα γερνάμε, αλλιώς θα είναι το πράσινο, αλλιώς θα είναι το πλακόστρωτο, αλλιώς θα είναι τα καταστήματα. Ε, για την βόρεια παραλία. Στη βόρεια παραλία τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα και όταν λέμε Βόρεια παραλία αναφερόμαστε στην οδό οδόρετήων κυρίω. Δηλαδή ναι. από, από αφινικό, τα ψαράδικα νοπές. όχι όχι, αναφερόμαστε από τα ψαράδικα από μέχρι τα ταλικια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί έχουμε ένα θέμα ειδικά στο τμήμα που ε, είναι ο πεζόδρομος ο σημερινό, ναι. αν και υπάρχει μελέτη και είναι αρκετά όρημη και για α, α, παρέμβαση σε αυτή την περιοχή, έχουμε αρκετά προβλήματα με το καθεστώ τη ε, λίμνη. Και την ε, mm. συν να πω από άλλε αρμόδιε κρατικέ υπηρεσίε. Αλλά αυτό θα το έχετε και στην. Α... Στην Νότια Έμπειρα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Mm. Ναι, ναι. Και έχουν γίνει αρκετέ παρεμβάσει που ήδη καλύπτουν αυτό το κομμάτι. Ε, οπότε ίσω θα χρειαστεί και η τωρινή μα πρόταση σπάει τη συνολική αρχική ιδέα σε δύο υποκομμάτια. Ούτω ώστε αν παρουσιαστεί πρόβλημα στο ένα, να μην επηρεάσει τη τύχη mm. όλη τη παρέμβαση. Σίγουρα θα έχουμε ε, παρεμβάσει στο στην άσφαλτο, στην οδική οδοπία σε αυτό το κομμάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχει δικά προβλήματα όσον αφορά όμως το πεζόδρομο και τους χώρους πρασίνους θα πρέπει να δούμε τι προϋποθέσεις, άδειες και εγκρίσεις θα μας ζητηθούν από την εκδηματική υπηρεσία αυτή τη φορά Άρα λοιπόν το σχέδιο για βόρεια παραλία και αναμόρφωσή της ή ανάπλασή της είναι πολύ πιο δύσκολο και λόγω πιο... χώρου και λόγω καταστάσεων και καθεστώτος ιδιοκτησιακού. Η, η, yeah, κύρια, yeah. η κύρια δυναμία που περιπλέκει πολύ τα πράγματα είναι το καθεστώ προστασία τη λίμνη yeah, και yeah. η συναρμοδιότητα διαφόρων υπηρεσιών yeah, yeah. που πολλέ φορέ κάνει το αυτονόητο πολύ δύσκολο. Πάμε πλατεία Μακεδονομάχων, πλατεία Βανφλίτ. Δύο πλατείε. Πολλέ φορέ, uh, κύριε Μπινιάκο, έγινε λόγο για ίσω και για ενοποίηση των δύο πλατιών. Οι σχέδια παρουσιάστηκαν πάρα πολλέ φορέ. Εσείς για αυτό το κομμάτι τι θέλετε, τι, πώς το σκέφτεστε. Κοιτάξτε, και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν αρκετό μεγάλο βαθμό ρημότητας. Εκεί υπήρχε μια δυσκολία γιατί ορισμένες, μια αντίφαση μάλλον, γιατί αρκετές από τις παρεμβάσει που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, ερχόταν σε αντίθεση με τα πορίσματα και τις προτροπέ, προτροπές, παύλα συμβουλές θα έλεγα, που έδινε η, κυκλοφοριακή συγκοινωνιακή μελέτη του Δήμου Καστοριάς. Ε, πριν από λίγου μήνε, καταφέραμε μέσα από το ΔΣ να προχωρήσουμε αυτή την υπόθεση. Αποδεχτήκαμε μια μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 7,5 χρόνια. Είμαστε στο τελικό στάδιο τη ολοκλήρωσή τη. Και θα πρέπει, εφόσον βέβαια εγκριθεί το σχέδιό μα, να γίνει μια επικαιροποίηση στην οποία θα συμβαδίζουν τόσο οι προτάσει των μελετητών για την ανάπλαση τη πλατεία, όσο και οι προτάσει των συγκοινωνιολόγων. Τι προβλέπει, προβλέπει ενοποίηση. Η οποία όχι δεν προβλέπει ενοποίηση, αλλά Θα προ... δύο πλατείε. Θα μείνουν δύο πλατείε. Προβλέπει όμω μερικέ πεζοδρομήσει, προβλέπει κάποιε μονοδρομήσει, κάποιου αποκλεισμού κυκλοφορία ορισμένων κομματιών κάποιων μικρών οδών. Ούτω ώστε να διοχετεύεται πολύ πιο εύκολα ο κυκλοφοριακό φόρτος που έχει εντοπιστεί και όλοι τον έχουμε ζήσει κατά καιρού ε, σε καλά, εκείνη την περιοχή, αλλά και να αλλάξει και να βοηθηθούν οι υπόλοιπε χρήσει, ειδικά για του ε, κατοίκου τη περιοχή, στα δύο πάρκα. Ε, το σπίτι του Αθανασίου Χριστόπουλου. Είναι η γνωστή ιστορία, αρκετά όρημη μελέτη. Είχε γίνει μια προσπάθεια και από την τωρινή διοίκηση ε, να το εντάξουμε σε. Μέχρι και πανό είχε κρεμαστεί εκεί. Στο, κύριε. στο Διασχολήθηκε με τα πολιτικά, το ξέρετε. Το, ναι. Ε... είχε γίνει μια προσπάθεια να ενταχθεί στο Ιντερέξ, η πρώτη πρόσκληση που αφορούσε τον ε, τι στρατηγικέ επεμβάσει και δικαιολογούσε έργα υποδομή. <coughs> δεν καταφέραμε τότε. Δεν, ε, μάλλον δεν. Ε, ε, μοιραστήκαμε την ίδια ανησυχία, δεν μοιράστηκαν την ίδια ανησυχία με εμά και προοπτική διάφορε υπηρεσίε τη περιφέρεια οι οποίε ε, θεώρησαν ότι κάποια άλλα έργα υποδομή έχουν προτεραιότητα. Επανερχόμαστε, η μελέτη είναι αρκετά όρημη και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει έναν πυρήνα πολιτισμού και επισκεψιμότητα τόσο για του ε, ίδιου του κατοίκου τη πόλη αλλά και για πιθανού επισκέπτε. Ε, είναι δίρτη ανάγκη για το συγκεκριμένο σπίτι. γιατί. Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά δυστυχώς για τον κορυφαίο Καστοριανό ποιητή δεν του πρέπει αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι, είναι λυπηρό, πραγματικά και είναι κρίμα και ζήσαμε πριν λίγες ναι, μέρες, ναι. αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα, ναι, πόσο, ναι, μπορεί ναι. Να πόσο μπορεί να αλλάξει η περιοχή. η περιοχή, η ταυτότητα, αλλά και η προοπτική ακόμα και μιας μικρής γειτονιάς με τη δημιουργία μικρών συμπλεγμάτων και με τη, στη φιλοσοφία Α, πίσω, όπως είχε πει. Ας κύριε Πινιάκο, αν όλα τα αρχοντικά ή τα διατηρητέα σπίτια της Καστοριάς είχαν την μορφή τη σημερινή του της Χετσαπά. Ας καταλάβουμε τι, τι θα μπορούσαμε να να... Θα ήταν πραγματικά σπίτια. καταπληκτικά.